Αυτή τη στιγμή η φωτιά και το μεγάλο μέτωπο εξελίσσεται σε όλο το μήκος της Εύβοιας κάθετα από τις Ροβιές μέχρι πάνω το Ψαροπούλι, τα Βασιλικά και τους Παπάδες και τις Μηλιές. Τα σπίτια είναι μέσα σε ένα πολύ πυκνό καπνό. Προσπαθούμε να δούμε τι έχει συμβεί. Είχαμε πρώτη περιγράψει και είχαμε δει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Βλέπετε ότι υπάρχουν παντού φλόγες. Είναι πραγματικά αποπνικτική η ατμόσφαιρα και πολύ άσχημο το τοπίο. Όχι μόνο έχει γίνει ένα αέρια επιχείρηση, μέσα σε 3 λεπτά ήρθαν μαζί 7 αεροσκάφη. Εδώ βλέπετε την εκκλησία του χωριού. Δείτε, απ' έξω υπάρχει φλόγα. Πηγαίνουν πάνω κάτω, βλέπετε το όχημα της πυροσβεστικής. Κρατάνε τα λάστιχα και οι άνθρωποι εδώ του χωριού και εθελοντές. Μπρος πίσω λοιπόν το όχημα, όπου υπάρχει πρόβλημα και καμένη αυλή, μπαίνει το όχημα, ρίχνει νερό προκειμένου να μην αρπάξει το σπίτι. Έχει αρπάξει σκεπή. Δυστυχώς έχει αρπάξει σκεπή. Έχει πάρει ακριβώς από πάνω στο Πρανές. Νομίζω ότι είμαστε ένα κλικ πριν πάρει η σκεπή. Σβήνουν κάθε εστία όπου βρίσκουν φωτιά, όπου καπνίζει. Δεν πρέπει να αφήσουν τίποτα, σας είπα. Βλέπετε ακόμα και εδώ στο Πρανές. Κοιτάξτε πόσο ξέρω είναι το Πρανές. Αμέσως άρπαξε. Είναι εδώ αποθηκευμένα λοιπόν, αλλά είναι κλειδωμένη και η πόρτα. Προσπαθούν ακόμη. Τα κατάφεραν, θα μπουν μέσα να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Είναι πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες, αντίξωες, με πάρα πολύ καπνό. Πολύ καπνό.